Εντάξει, τι θα γίνει, αφήστε το κινητό τώρα να δουλέψουμε λίγο. Ρε φίλε, είμαι στη στίχημα και διαλέγω ότι τσεκάρω το ποδόσφαιρο. Γεια σας, για κάνετε καλή Κυριακούλα να έχετε. Yes. Κυριακή με ντέρμπι, ε. Στίχημα Super League. Στίχημα Super League, μην το ξεχνάμε. Τσάρα. Ντέρμπι. Όχι. Είχε ένα κοτέτσι εδώ πίσω. Και πήγαμε και εμείς μαζί και κάναμε έτσι. Θα το ριτσάλισουμε κανένα. Λοιπόν, εμείς δεν θα αναφερθούμε και στο ντέρμπι. Θα πούμε μια λίγο. Στα γρήγορα δεν θα σας κουράσουμε. Αλλά οι επιλογές δεν προέρχονται από το ντέρμπι της Τούμπας. Τι ώρα είναι σήμερα το ντέρμπι? Πάω ΚΑΕΚ στις 8.30 στο κήπεδο της Τούμπας. Τι ωραία. Έπρεπε να βγω από τέτοιο. Τσαλούκι. Ναι, αλλά θα φύγω. Θα φύγω. Θα προλάβω το παιχνίδι μετά. Λοιπόν. Τι είπε? Έχει αργήσει. Πάντα αργεί. Γενικά στα όλα. Μην νομίζετε. Είναι αργός γενικά. Αλλά δεν κάτσε, Αλέξανδρο, τώρα μεταξύ μας. Κι εγώ αργός είμαι. Όχι. Και εγώ τι. Όχι. Λες εσύ για μένα ότι αργώ. Εγώ εσένα. Εγώ εσένα. Να. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν. Πέμπτηλες βάζει στοίχημα. Premier League. Premier League. Βλέπω την πρώτη μας επιλογή. Από εκεί. Premier League, την οποία πολύ αγαπάμε. Και πάμε με την αναμέτρηση που ξεκινά στις 4. Manchester United στο Old Trafford υποδέχεται την πολύ φορμαρισμένη Leicester, η αλήθεια είναι. Και είναι μια πρόταση Bet Builder, η οποία το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, με κίνδυνο να γίνουμε κουραστικοί. Τι είναι το Bet Builder? Bet Builder ουσιαστικά μπαίνετε στην στοίχημα, πατάτε το πράσινο, το μπλε κουμπάκι, το πράσινο κουμπάκι είναι για να μπείτε από την τηλεόραση να δείτε τους Bet Builder. Στους Bet Builder. Στη στοίχημα, στο site της στοίχημα, μπαίνετε και πατάτε το μπλε κουμπάκι πάνω δεξιά, στο οποίο σας επιτρέπει να συνδυάσετε επιλογές και να δημιουργήσετε μια λίστα επιλογών η οποία προσφέρει μια πολύ μεγαλύτερη απόδοση από ό,τι να επιλέξετε κάποια μεμονωμένα επιλογή. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το να μπουν πολλά γκολ στο Old Trafford. Το βλέπουμε αυτό, και στην κάρτα μας. Αυτό βλέπω ότι έχεις αποφύγει το σημείο. Έχουμε δηλαδή αποφύγει. Ναι. Απλά το μελέτησες λίγο παραπάνω το παιχνίδι, γι' αυτό είπα έχεις. Ναι. Έχουμε αποφύγει λοιπόν το σημείο και πηγαίνουμε με το over 2,5 γκολ σε συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και εντάξει, τι άλλο, να σκοράρει ο Ράσφορντ, ο οποίος πραγματικά είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Σελυνιασμένος. Ναι, και της United, νομίζω ότι θα μπορούσε. Ο πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή στο νησί. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πολύ. 8 από τα 9 τελευταία εντός United έχουν τελειώσει με πάνω από 2,5 γκολ. Σημαντικό για όλες τις διοργανώσεις. Δείχνει πράγματα αυτό προφανώς. 8 γκολ στα 2 τελευταία τους οι αλεπούδες. Και αυτό δείχνει τη φόρμα τους και εμείς ποντάρουμε στη φόρμα τους από τη στιγμή που δεν έχουμε διαλέξει σημείο. Δύο συνεχόμενες τεσσάρες δώσαν. Οπότε θα το δούμε. Ντόρφια που είπαμε και την Παρασκευή. Μιλώντας για το ποιος θα επικρατήσει, θα το δούμε πολύ πιο αναπαυτικά στο καναπέ μας το παιχνίδι. Ναι. Θέλουμε να σκοράρουν και οι δύο. Αν σκοράρουν και οι δύο, θα έρθει πιο κοντά και το δικό μας το over 2,5. Ας έρθει και 3-0, δεν μας κάνει. Θα βάλει δύο γκολ ο Ράσφορντ. Εντάξει, και μια διευκρίνηση γιατί το αναφέρουμε και στην κάμερα που και αυτό δείχνει πολλά. 5 γκολ στα τελευταία 5 εντός ο Ράσφορντ. Φοβερό, σε φοβερή κατάσταση είναι. Μετά το Μουντιάλ ο Άγγλος είναι ασταμάτητος. Πραγματικά. Σκοράρει, δημιουργεί, είναι ο καλύτερος παίκτης της United και νομίζω ότι ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί και αγωνιστικά η United το τελευταίο διάστημα. Θυμάμαι, είναι τόσο καιρό σε φόρμα και σε πολύ καλή κατάσταση και σκοράρει, που θυμάμαι να συζητάμε ότι έχει φύγει η σκιά του Ρονάλντο και εννοείται και η παρουσία του Ρονάλντο, γιατί από εκεί προκύπτει σε εισαγωγικά σκιά. Ναι. Και το ότι ελευθερώθηκε ο Ράσφορντ και πλέον. Αυτό είναι σε πολύ παρελθοντικό χρόνο. Δηλαδή έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες και αυτό συνεχίζει. Είναι το όπλο του Ten Hag και κάπου εκεί ποντάρουμε και εμείς. Αν είχες να δώσεις ένα δωράκι σε αυτή την αναμέτρηση πέρα από αυτά που δώσαμε εμείς, τι άλλο θα σε τσιγκλούσε? Δηλαδή, τώρα, τι το βλέπω. Ναι, θα πήγαινε σε σημείο, θα πήγαινε σε έχει, κάτι φαβορί, άλλο. Είναι ειδικό. United φαβορί. Είναι United ναι, φαβορί. Θα μπλέκεις και με το σημείο. Με ερώτηση κάνω. Δεν θέλω δηλαδή να. Είναι φορμαρισμένη η Leicester και γενικότερα είναι απρόβλεπτη ομάδα η Leicester. Εντάξει, φαβορή United είναι, αλλά όχι, δεν θα πήγαινα στο σημείο. Γι' αυτό δηλαδή σκοπίμως επιλέξαμε να μην ασχοληθούμε με το σημείο και να επιλέξουμε το σύνολο των τερμάτων. Νομίζω όμως ότι ο Ράσφορντ θα το βρει εύκολα ή δύσκολα τον δρόμο όπως κάνει συχνά το τελευταίο διάστημα. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, δεν ξεχνάτε ότι σε μεγάλα παιχνίδια όπως και αυτό, σε όλα τα παιχνίδια, αλλά απλά στα μεγάλα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον το να παρακολουθείτε. Θα χάσουμε και το στυλό. Mm-hmm. Να παρακολουθείτε τις σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, δηλαδή τις επιλογές που σας προτείνει η Στοίχημαν. 4 συνήθως έως 6 επιλογές πάνω από το παιχνίδι, κυρίως το τελευταίο 24ωρο, αλλά τις τελευταίες ώρες για να είμαστε ακριβείς. Και εκεί μπορείτε να βρείτε πράγματα που. Ουσιαστικά μπορεί κάποια να μην τα σκεφτόσαστε και σε επίπεδο συνδυασμού και να βρίσκεται σε καλύτερη απόδοση, γι' αυτό λέγεται και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Λοιπόν, αφήνουμε το νησί και πάμε μία βόλτα από το Ιταλικό πρωτάθλημα, από την Serie A. Mm-hmm. Εγώ θα την πω αυτή την επιλογή ψαχμενιά. Γιατί? Γιατί δεν πηγαίνεις ούτε με μία τόσο εμπορική ομάδα, ναι, ούτε δεν με είναι την. Πολύ εμπορική, είναι. Ναι, δεν είναι ας πούμε, μια επιλογή της, σαν αυτή της Νάπολη. Αν δεν είναι η Νάπολη, δεν είναι ούτε η Ίντερ ούτε η Μίλαν.
δεν είναι και ένα πρωτάθλημα στο οποίο 6-7-8 ομάδες που μπορεί να είναι άλογα κούρσας και γι' αυτό το λόγο να τις διαλέξεις. Αλλά για να δούμε τι ξεχωρίσαμε. Λοιπόν, παιχνίδι το οποίο πραγματοποιείται το μεσημέρι, 1:30. Ναι, Αταλάντα Λέτσε. Και εδώ η πρότασή μας είναι να επικρατήσουν οι γηπεδούχοι και να έρθει over 1,5 το παιχνίδι. Διευκρίνηση, απλά έτσι, βοηθητική, δεν αλλάζει και κάτι στη ζωή μας. Είμαστε σωστά κατηγορία ευκολάκια, γιατί η στοίχημα το να συνδυαστεί ένα σημείο με τα over-under goal το δίνει από μόνο του, οπότε δεν είναι κάτι bet builder αυτό. Άμα θέλετε το βάλετε σε bet builder, μπαίνει κανονικά. Ναι, ναι, άλλη κουβέντα αυτή. Και ξεχωριστά και μόνο του όλα γίνονται. Για να σας ακούσουμε, κύριε. Λοιπόν, η Αταλάντα είναι, μάλλον να ξεκινήσω αλλιώς, το ιταλικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή η Νάπολη είναι μια κατηγορία μόνη της και από εκεί και κάτω είναι 3-4 ομάδες που παλεύουν και για την πρώτη τετράδα αλλά και για τη δεύτερη θέση. Είναι η Ίντερ, είναι η Αταλάντα, είναι η Μίλαν, η Ρώμα. Γενικά ο κακός ο χαμός. Ελπίζω να μην ξεχνάω καμία, όχι δεν ξεχνάω. Σε αυτή την κατηγορία έχει μπει η Αταλάντα, η οποία έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα. Προέρχεται και από μεγάλη νίκη εκτός έδρας, στην έδρα της Λάτσιο. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει αρχίσει και χτίζει πολύ καλό σύνολο για ακόμα μία φορά. Νομίζω ότι είναι το φαβορί κόντρα στη Λέτσε, η οποία Λέτσε, ωστόσο, το βάζω ως αστερίσκο εδώ. Τη φετινή σεζόν έχει αποδείξει κόντρα στους μεγάλους ότι έχει τον τρόπο να τους βάζει δύσκολα. Δηλαδή το είδαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο κόντρα στη Ρώμα. Γενικότερα έχει τον τρόπο να βάζει δύσκολα στους μεγάλους, ταιριάζει το τρόπος παιχνιδιού της. Αλλά νομίζω ότι είναι φαβορή η Αταλάντα. Πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα παίρνει, ειδικά εντός έδρας, στον Μπέργαμο, αν θέλει να τερματίσει εντός πρώτης τετράδας και αν θέλει να κυνηγήσει και τη δεύτερη θέση. Ωραία, εμένα με κάλυψες, με έπεισες δηλαδή. Απόδοση, γιατί παραλείψαμε να το πούμε, στο 1,80. Ναι. Αν καταλάβει κανείς, έχει στο μυαλό του δηλαδή το ότι πετυχαίνουμε σε καλό momentum την Αταλάντα και παίζει και στην έδρα της, είναι μια καλή έτσι, απόδειξη ότι η συγκεκριμένη επιλογή δίνεται σε πολύ καλή απόδοση από την στοίχημα. Mm-hmm. Και πολλές επιλογές μπορείτε να βρείτε και καθημερινές και στο Σαββατοκύριακο όπως τώρα και σε πολύ καλή απόδοση στη στοίχημα έτσι και αλλιώς, το έχουμε αναφέρει. Ωραία. Και είναι και ένα παιχνίδι στο οποίο αν ήθελες να διαλέξεις. Λέω πάλι σκέψεις τώρα, σήμερα σου βάζω δύσκολα από το μυαλό μου, ό,τι κατεβάζει κούτρα μου. Σκόρερ. Θα πήγαινες, δηλαδή. Θα πήγαινα, ναι. Το σκεφτόμουν και πριν ξεκινήσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το είδαμε την περσινή σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Αντεμόλα Λουκμάν έπαιζε στη Λέστερ. Πλέον έχει φύγει και παίζει στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Αταλάντα και ξεχωρίζει. Όχι απλά, κάνει διαφορά ο άνθρωπος. Καλή, δηλαδή, καλή περίπτωση. Φανταστικός παίκτης. Και μπορείτε να σκοράρει πάρα πολύ. Είναι μαζί με τον Οσιμέν, δηλαδή παλεύουν για το ποιο θα βγει πρώτο σκόρερ. Το Οσιμέν της Νάπολη. Είναι ο Λουκμάν στη δεύτερη θέση. Πολύ φορμαρισμένος και αυτός, νομίζω ότι έχει πιθανότητα να σκοράρει για κάποιον που ψάχνει το λίγο πάντα διαφορετικό. Πάντα σε αυτά, επειδή όταν πετάμε δηλαδή 2-3 προτασούλες έξτρα από αυτές που έχουμε κάνει εμείς πιο επίσημα στην εκπομπή, να έχετε στο μυαλό σας ότι μιλώντας για σκόρερ, μπορείς να πάρεις την πιο εύκολη επιλογή του, είναι το να σκοράρει anytime, που θα έχει και χαμηλότερη απόδοση. Μπορεί να ρισκάρεις και να πεις να σκοράρει πρώτος, γιατί εγώ το έχω δει το έργο αυτό, έχω δει ένα όνειρο και το πιστεύω. Και εκεί να πάρεις και παραπάνω από ποδοσούλα και να είσαι ευχαριστημένος. Και στο live μπορείτε να επιλέξετε να σκοράρει κάποιος παίκτης. Προφανώς είναι μεγαλύτερη έτσι και αλλιώς απόδοση έτσι, και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Μην κοιτάτε που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε παρέα μαζί σας σε live επιλογές. Όλα αυτά που συζητάμε και τα παιχνίδια που μας τραβάνε περισσότερο το ενδιαφέρον και αυτά που έρχονται ως προτάσεις στην εκπομπή και αυτά που προσπαθούμε να βάλουμε ως προτάσεις στο στόμα του Δανίκα, ο οποίος δεν έχει καμία. Άσχετο, εντάξει, τώρα μπερδεύτηκα, λάθος. Καμία σχέση. Σταμάτα, ωραίο άνθρωπο. Σε λίγο θα επιτανήκασε σε λίγο για αυτό το πάντως όλα αυτά, όλα αυτά που απασχολούν και εμάς και τον Δημήτρη ναι. Και μπαίνουν σε αυτό το καλάθι για να καταλήξουμε εμείς τις επιλογές μας ναι. Είναι παιχνίδια τα οποία παρακολουθώντας τα μπορούμε και τα ποντάρουμε ή τα κοντράρουμε καμιά φορά και στο live, γιατί η στοίχημα έχει φοβερό live, πάρα πολλές επιλογές, πολύ καλές αποδόσεις, ωραίο χρηματιστήριο και εκεί. Θα έλεγα να μπείτε σε μια διαδικασία να το πάρετε και έτσι, δηλαδή από αυτή την πλευρά. Ωραία. Λοιπόν, αφού είπαμε και την απόδοση 1,80 και εδώ ήμασταν ευκολάκια, ναι. Μετά το 2,5 της πρότασης BetBuilder στην πρώτη αναμέτρηση στη Manchester United, mm-hmm. Ήρθε η ώρα να πάμε στην επόμενη επιλογή μας. Δανίκα, ήθελες. Δανίκα, κορυφαίος, ρε, κορυφαίος σκηνοθέτης. Πρόταση σκηνοθέτη, και όχι απλή πρόταση. Ναι, ναι. Πρόταση BetBuilder. Σκηνοθέτης Δημήτρης Δανίκας, πάνω από κορυφαίος, είναι σωστά. Και φορμαρισμένος. Ναι, ναι, εννοείται. Προηγούμενη Δευτέρα μας έδωσε την νίκη της ΑΕΚ με το no goal και τα λοιπά, under 3,5 με τον Λεβαδιακό. Σταύρος επιμένει ελληνικά. Σταύρος τον Άρη, βέβαια. Επιμένει ελληνικά ναι, ναι. Ο Δημήτρης Δανίκας και πάει με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Ιωνικό στις 7:30 σήμερα. Σπουδαία αναμέτρηση. Στοίχημα Super League, θυμίζουμε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια. Η πρόταση η οποία κάνει ο Δημήτρης είναι να μην ιτηθεί επί της ουσίας ο Πανετολικός και το παιχνίδι να έχει πάνω από 2,5 γκολ. Ναι.
Έχεις μια ένσταση νομίζω εσύ στο γραφείο. Α, ξεκινήσουμε να κάνεις εσύ τον τύπο που το δικηγόρο του διαβόλου με την ένσταση ή τον προβληματισμό. Και θα μπω εγώ στα παπούτσια του κορυφαίου σκηνοθέτη να σου απαντήσω, ρε φίλε. Έγινε. Για πες μας. Κοίτα, βλέπω τον Ιωνικό σε καλό φεγγάρι, όχι τόσο ανεβασμένο αγωνιστικά, αλλά του πηγαίνουν και λίγο δεξιά τα πράγματα. Νομίζω ότι καίγεται περισσότερο για τους βαθμούς. Mm. Οπότε δεν θα έλεγα όχι, μην το κάνει σε κάποιον που πιθανόν θα ήθελε να πάει με τη βόμβα εδώ, με τη νίκη του Ιωνικού. Διπλό, ε. Θα το άκουγα. Δεν θα έλεγα τι κάνει ο Φίλιππο, όπου μην το κάνει με τίποτα δηλαδή. Ο φίλος σου. Φίλος, είναι φίλος μου ο Δημήτρης. Ο φίλος σου, λανικά. Αλλά απ' την άλλη, γιατί το μπιφτέκι ψήνεται για τις δύο μεριές. Ναι. Δεν θα έλεγα όχι και σε κάποιον που βλέπει να μην χάνει ο Πανετολικός. Γιατί. Πόσο να χάσει ο Πανετολικός. Δηλαδή, γράφονται αυτά. Γράφονται σε κάμερα. Δεν ξεφτιλιζόμαστε. Δηλαδή, μας είπε τώρα, σε αυτή την πρόταση, δηλαδή, συμπεριέλαβες ναι. την ουσία του στοιχήματος λέγοντας ότι έρθει, αυτό το παιχνίδι κερδίσα. Είναι τριπλή, παιδιά. Μπορεί ναι. να έρθει και άσος, μπορεί να λήξει ισοπαλία. Μπράβο, ωραία. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση να έρθει και διπλό που μπορεί να είναι και βόμβα. Δηλαδή, ρε Αλέξανδρε, πραγματικά ναι. πού το σκέφτηκες αυτό. Περίμενε, εδώ το δύσκολο δεν είναι το σημείο όμως. Εγώ είπα θα κάνω το δανεικά. Εσύ το δανεικά και τον εαυτό. Το δύσκολο δεν είναι το σημείο. Το δύσκολο είναι τα γκολ. Ναι. Τα γκολ σε πολύ καλή απόδοση και ξεχωριστά το over. Δηλαδή, και να μην θέλετε να το εντάξετε στον Betbuilder που προτείνει ο Δημήτρης ο Δανικάς. Ναι, ναι. Και μόνο τα γκολ είναι σε πολύ ψηλή απόδοση και δεν με βρίσκει να διαφωνώ. Δηλαδή, βλέπω και εγώ ανοιχτό παιχνίδι στο Αγρίνιο. Καλά, όχι ότι. Βέβαια. Όχι ότι και πριν διαφώνησα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η πρόταση που βλέπετε στην καρτούλα, η πρόταση του σκηνοθέτη που είναι Betbuilder, το άσοχη του Πανετολικού και το over 2,5 γκολ, προσφέρεται σε εξαιρετική απόδοση στο 3,55. Για να μην σας μπερδέψουμε, δηλαδή να λέμε και δύο-τρεις κανονικές προτάσεις, να καταλήγετε κάπου σε ένα συμπέρασμα και μετά να λέμε και τα δικά μας για να γελάτε κι εσείς. Γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία αυτής της εκπομπής. Είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλή παράδοση στα γκόλ μεταξύ τους παιχνιδιά. Ειδικότερα. Συνεχίζει να παίζει και τους δύο ρόλους. Περίμενε, να τα πούμε όλα για να επιλέξει ο κόσμος. Για πες. Λοιπόν, παράδοση στα γκόλ μεταξύ τους, οι τρεις τελευταίες αναμετρήσεις μεταξύ τους στο Αγρίνιο, με γηπεδούχο δηλαδή τον Πανετολικό, είχαν γκολ, τουλάχιστον 3 γκολ. Σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερα γκολ. Το κρατάμε και αυτό γιατί έχουμε πει ότι η παράδοση μας καθοδηγεί όταν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια επιλογή. Έχεις αναλύσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, οπότε είναι πολύ λίγα αυτά που μπορώ να πω. Εντάξει, εγώ θα στηρίξω την κολόνα αυτής της εκπομπής στο άσοχη του Πανετολικού. Εγώ θα πάω με το διπλό. Ωραία. Για να πούμε ότι κάποιος το πέτυχε. Εντάξει. Πάντως αυτή είναι η πρόταση για αυτή θα κρυθούμε. Μην μας λέτε μετά ότι τα πάμε όλα και για να είμαστε μέσα. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον και Betbuilder επί της ουσίας, στην πράξη δηλαδή, το γεγονός ότι ανεβαίνει πάρα πολύ η απόδοση άμα συνδυάσει και τα γκολ. Ναι. Τα γκολ, δηλαδή από αυτή την πρόταση, βλέπω πιο εύκολα, όπως είπες και εσύ, να έρχονται τα γκολ, γιατί και το κίνητρο της νίκης και ο τρόπος που παίζουν οι δύο ομάδες θα τις βοηθήσει να ανοιχτούν. Ενδεχομένως να βλέπα και γκολ εγώ σε αυτή την αναμέτρηση. Okay. Και λίγη 0-0 είναι η δίμη μου. Ναι. 0-0, αφού το έχουμε πει τόσο πολύ, 0-0. Ναι. Συμφωνώ. Και μετά τα γκολ λοιπόν. Θα και 0-0 πιθανό, έτσι, να το πούμε κι αυτό. Δηλαδή, μεταξύ μας, δηλαδή τώρα και 0-0 έρθει εδώ το παιχνίδι, δεν θα πέσουμε και από τα σύννεφα. Όχι. Έτσι, να λέμε και την αλήθεια δηλαδή. Είναι απίστευτη, ρε φίλε, δεν κάνει πραγματικά. Τι ωραία. Όχι. Ναι, είπαμε ότι είμαστε με τα γκολ, οπότε την πιστεύουμε την πρόταση για το 2,5 και εγώ. Παίζοντας αυτόν τον ρόλο, στηρίζω και τον Δημήτρη, παρότι και ο Αλέξανδρος δεν πολύ κατάλαβε τι είπε πριν. Με το άσοχη του Πανετολικού είναι καλύτερη ομάδα. Ωραία. Αυτή η άβρα που έχει πάρει, για να το σοβαρέψουμε και λίγο, ο Ιωνικός με τον νέο με την αλλαγή προπονητή, ενδεχομένως κάποια στιγμή μπορεί και η άβρα και η τύχη να στερέψει και λίγο. Το θέλει και ο Πανετολικός. Οπότε θα πάμε εμείς με αυτή την επιλογή που είναι και στο 3,55. Να κάνω μια κουβεντούλα τώρα για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Πολύ σύντομη, έτσι. Πολύ σύντομη, γιατί σε πέντε να ξεχάσουν αυτοί που λοιπόν, μας βλέπουν. Ντέρμπι. Πολύ σημαντικό ντέρμπι. Άντε, για πες μας. Το συζητούσαμε, το ξανασυζητούσαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το αφήσαμε στην άκρη. Θέλαμε να προτείνουμε κάτι από τον ντέρμπι της Τούμπας, αλλά δεν μας έβγαινε κάτι. Μάλιστα. Δηλαδή, συζητήσαμε τα γκολ, βάλαμε κάτω τα γκολ. Λέμε τι θα έρθει. Θα έρθει under, θα έρθει over, θα μπουν δύο γκολ, θα μπει ένα γκολ. Δεν κατάληξαμε. Μάλιστα. Τριπλή για μένα. Τριπλή. Ό,τι και να έρθει δηλαδή. Φαβορή είναι πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ναι. Και η ισοπαλία δηλαδή να έρθει. Έχει ενδιαφέρον. Το βρίσκω πολύ φυσιολογικό αποτέλεσμα. Έχει ενδιαφέρον και είναι άξιο σχολιασμού το γεγονός ότι είναι μια αναμέτρηση που και σε επίπεδο αποδόσεων από την πλευρά της Στίχημαν βλέπετε ότι αλλάζουν τα φαβορή. Έχει γίνει φαβορή ο ΠΑΟΚ, έχει γίνει φαβορή η ΑΕΚ, έχει ξαναλλάξει αυτό και θα πάει έτσι νομίζω ότι μέχρι και τη σέντρα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ότι ό,τι και να κάνουμε. Έρθει είναι πιθανό. Δηλαδή δείχνει και η κατεύθυνση της αγοράς. Παρότι δεν είμαι Θεσσαλονίκη, αλλά θα πάω. Ναι. Να δώσω δύο δωράκια έτσι για σένα. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, δύο δωράκια λοιπόν, ναι. για τα οποία εγώ θέλω να κρυθώ και δεν έχω πρόβλημα. Ναι.
Over 4,5 κάρτες. Α, κάρτες. Ναι. Βλέπεις δηλαδή να ανεβαίνουν οι τόνοι δηλαδή, στην αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Ναι. Και ένα δεύτερο δωράκι. Ποιος? Καταλογισμός πέναλτι στο γήπεδο της Τούμπας. Καταλογισμός πέναλτι. Και τα δύο τα βλέπω και πιστεύω ότι... Έτσι. Με βάρ, χωρίς βάρ, δε. Έτσι εδώ, να πάει ο ρεφερί. Εμείς πιστεύουμε ότι θα δοθεί πέναλτι. Μακάρι, γιατί μιλάμε για ελληνικά ντέρμπι, να μην μας απασχολήσει τίποτα από πλευράς διαιτησίας, να είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, όσο καλύτερο μπορεί να γίνει ένα ντέρμπι, γιατί πάντα υπάρχει η σκοπιμότητα, και να μπορέσουμε να το απολαύσουμε όλοι και να πούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος για να κερδίσει κιόλας. Μια φορά στα ντέρμπι νομίζω και το ποιος είναι και το πιο τυχερός, έτσι. Πάντα. Όλα παίζουν και το momentum και όλα. Λοιπόν, αυτά, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Γιατί... Ρεζουμέ. Ναι, ναι, ήρθε να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Έτσι πώς το πάτε με την εκπομπή σήμερα, εγώ δεν θα πάω Θεσσαλονίκη. Το έχω πάντων. Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν από την πρόταση Bet Builder της εκπομπής Manchester United Leicester. Το παιχνίδι αυτό στις 4 over 2,5 και να σκοράρει ο Rashford την πρότασή μας, απόδοση 2,50. Ωραία. Συνεχίζουμε κατηγορία εύκολα και από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση της Αταλάντα με τη Λέτσε. Πάμε με τη νίκη των γηπεδούχων. Άσο και over 1,5 να βάλουν τουλάχιστον 2 τέρματα. Οι Μπεργαμάσκοι. Στη 1,5 η σέντρα της αναμέτρησης. Περίπου στο 1,80 η απόδοση του να επικρατήσει η Αταλάντα και να έρθει και over 1,5 στο συγκεκριμένο μάτς. Και κλείνουμε με στοίχημα Super League. Κυκλώνουμε την επιλογή άσο χ και over 2,5 στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Ιωνικό. Απόδοση 3,55. Έχει καταφέρει τον Bet Builder εδώ πέρα να εκτοξεύσει την απόδοση και να κάνει πολύ καλή την επιλογή του σκηνοθέτη του Δημήτρη του Δανίκα. Πόσο είναι, είπες, πόσο είναι. 3,55. Α, το είπες. Ναι, το είπα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Καλή εβδομάδα, Τσάμπιολί. Τσάμπιολί. Σωστό και αυτό. Έρχεται εκπομπή ωραία. Και με Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης και τα λοιπά. Εννοείται, εννοείται. Και θα έχουμε, και δεν θα μας απασχολήσει μόνο τη Champions League. Θα έχουμε και ευρωπαϊκές. Τι θες, Τίμω, για πες μας. Α, πού μας βρίσκεται. Ναι, θα το πούμε και αυτό. Θα το πούμε. Κάτσε, ναι. Τι... Καταρχάς, Δήμο, να σου πω και το άλλο. Είμαστε, ρε, Δήμο. Να σου πω και το άλλο, να γελάσει ο κόσμος. Μαζί με τη Χρυσάνη. Ο κόσμος ξέρει πλέον πού μας βρίσκεται. Ξέρει. Δηλαδή, τα ξέρει απλά, εμείς τα λέμε τυπικά. Τηλεκοντρόλ. Τηλεκοντρόλ, πράσινο κουμπί, συνήθως κάτω αριστερά okay, είναι. Ναι, ναι, ναι. Πάτε τη τηλεόραση, την συνδέετε στο ίντερνετ, πατάτε το πράσινο το κουμπάκι, κατευθείαν περιβάλλον Bet Builder. Εναλλακτικά, υπάρχει social media καναλιού, προφανώς τα βρίσκετε όλα, χωρίς να δυσκολευτείτε. Σχετική playlist YouTube. Στο YouTube. Μπράβο. Και κορυφαία επιλογή για μένα το κινητάκι εδώ. Παίρνουμε το κινητό μας, έχουμε την επιλογή, αν έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή του Open, να μας έρχεται η ειδοποίηση πότε, πότε βγαίνει το καινούργιο επεισόδιο των Bet Builders και το βλέπετε είτε εκείνη την ώρα, είτε on demand, αργότερα, όποτε βρείτε χρόνο. Ωραία. Αυτά. Άντε, να δούμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι μιλώντας για το ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστό. Και να έχουμε ωραία πράγματα να σχολιάσουμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Για χαρά, καλή εβδομάδα. Για χαρά.